Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει από τον Άρη και έφυγε σαν φίλος από τον Άρη. Έχει δουλέψει με τον Σάβα Παντελίδη και θα μπορέσει να μας σκιαγραφίσει το προφίλ του νέου προπονητή της ομάδας. Ο λόγος γίνεται για τον Μπράνα Ήλιτς, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μπράνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σε βρίσκουμε και πάλι για μία ακόμη φορά στην Ουγγαρία και στην Κισβάρτα, που φαντάζομαι, αν και έχουν περάσει 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από την... Ένα μισή χρόνο, που έχεις αποχωρήσει κιόλας από τον Άρη, φαντάζομαι ότι ενημερώνεσαι έστω και στη μακρινή Ουγγαρία για τα νέα της ομάδας και για την πορεία της έως τώρα. Ναι, το διάβαζα, ακολούθησα τι γίνεται και είδα ότι στην ομάδα έρχεται Σάββας Παντελίδης που έχουμε δουλέψει πριν από 5 χρόνια στα Γιάννα μαζί. Πριν πάμε στον νέο προπονητή του Άρη, πώς βλέπεις εσύ μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από τα παιχνίδια, την πορεία του Άρη στο πρωτάθλημα με την επιστροφή του στην Super League? Έχω δει 3-4 παιχνίδια σίγουρα εντός στη τηλεόραση, γιατί έχω το Πέριο εδώ και αυτός έχει τα ελληνικά κανάλια και βλέπω αγώνες. Εντάξει, ξεκίνησε καλά, πολύ καλά, μετά δεν ξέρω, είχε δύσκολα τα παιχνίδια και νομίζω και σε αυτά τα παιχνίδια δεν έπαιξε, δεν είχε κακό παιδί, κακή εικόνα ο Άρης, ναι. Απλά έχασε τα παιχνίδια, αλλά γι' αυτό μάλλον ήρθε και γι' αυτό άλλαξε και γι' αυτό το λόγο άλλαξε και προπονητής. Και προπονητής. Αλλά εντάξει, ναι, εντάξει πάντα, είναι πάλι ψηλά και μπορεί να πάει ακόμα. Αυτή την καλή εικόνα για την οποία έκανες λόγο την βλέπουν και οι περισσότεροι. Φαντάζομαι όμως ότι διέκρινες και εσύ στα παιχνίδια παρακολούθησης μια δυσκολία που έχει ο Άρης όχι μόνο στο να σκοράρει, αλλά και να δημιουργήσει ευκαιρίες, να πατήσει μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Εντάξει, όπως το είπα, ήταν τα παιχνίδια με αντιπάλους που είναι πιο ψηλά. Ναι. Με καλούς αντιπάλους και αυτό σίγουρα είναι ένα πράγμα που για ποιο λόγο γίνεται αυτά που δεν μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι άλλο να πω για αυτό το πράγμα. Και επειδή εσύ είσαι και επιθετικός κιόλας, η διαδικασία της μεταβίβασης της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση και για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η ομάδα να απειλήσει, να κάνει μια καλή τελική προσπάθεια να σκοράρει, είναι θέμα μόνο του ταλέντου, είναι όμως και κάτι το οποίο ενδεχομένως πρέπει να εκπαιδευτούν οι παίχτες πάνω σε αυτό. Αυτό είναι η δουλειά, νομίζω, ναι. Σε ένα προπονητή. Σίγουρα. Είναι η δουλειά, πώς θα πάει η μπάλα από άμυνα στη μεσαία γραμμή και μετά στην επίθεση. Ναι. Είναι θέμα δουλειά. Μετά είναι, μετά στο τελευταίο τρίτο είναι αυτά που κάνουν οι παίκτες μόνοι, άμα είναι ένας με έναν, ένας εναντίον δύο και αυτά είναι το μετά, αλλά πρέπει να έρθει η μπάλα στο τελευταίο. Ναι. Και μιας που πήγαμε σε αυτό το κομμάτι, θεωρείς ότι η έλευση του Σάβα Παντελίδη θα είναι ευεργετική για τον Άρη, θα τον βοηθήσει και γενικά για να βελτιώσει την εικόνα του, αλλά και σε αυτό το κομμάτι της επίθεσης? Εγώ πρώτο νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή, γιατί το Σάβα Παντελίδη το ξέρω πολύ καλά, είναι καλός προπονητής, καλός άνθρωπος και νομίζω ότι μπορεί να φέρει πολλά στον Άρη, είναι πολλά χρόνια στην Αλφα Εθνική, σε ομάδες που παίζουν Αλφα Εθνική και σε αυτά που έχουμε δουλέψει, εντάξει, εμείς πολλά χρόνια πριν ήταν, ναι. Και εμείς παίξαμε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο.
άνθρωπος έφυγε, ήμασταν στη τέταρτη θέση και άνθρωπος έφυγε, μπορεί και χωρίς λόγο, αλλά νομίζω μπορεί να φέρει πρώτα μια ηρεμία στην ομάδα και μετά τα άλλα Ναι. που χρειάζεται. Πιστεύω ότι ξέρει τι πρέπει να φέρει. Ναι. Σαν άνθρωπος πώς είναι, γιατί εντάξει το ποδόσφαιρο, το στυλ ποδοσφαίρου στο οποίο αρέσκεται το γνωρίζουμε. Σαν άνθρωπος, σαν παρουσία μέσα στα ποδητήρια με τους ποδοσφαιριστές. Αυτό που σου είπα, για μένα είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, γιατί το ξέρω Ναι. και εκτός γηπέδου. Και νομίζω έχει μια ηρεμία, πώς θα σου πω. Αυτό που νομίζω και χρειάζεται μέσα στα ποδητήρια στον Άρη γενικά, γιατί και όταν ήμουν και εγώ αυτό ήθελα, πώς θα σου πω. Η ηρεμία στις δύσκολες καταστάσεις που απαιτείται. Ναι. Ναι, γιατί στον Άρη πολλές φορές γίνονται δύσκολες όχι καταστάσεις, δύσκολες ναι. στιγμές. Το ξέρεις εσύ πολύ καλά. Όχι μόνο όταν δεν χάσεις το παιχνίδι και γενικά. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Παντελής το ξέρει αυτά. Ναι. Με την εικόνα που έχεις από τον Άρη μέχρι στιγμής και από το ρόστερ που διαθέτει, ποιους παίκτες καταφέρει να ξεχωρίσεις μέχρι στιγμής? Νομίζω αυτοί που παίζουν μπροστά, οι δύο, ο Μπρούνο Γκάμα και ο Ματέο Γκαρσία, μέχρι τώρα δείχνουν τα καλύτερα. Ναι. Αυτά που έχω δει. Νομίζω για μένα είναι λίγο περίεργο που δεν παίζει ο Σόουζα. Ναι. Ειδικά που δεν έπαιξε στο παιχνίδι με τον ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, ναι. Ναι, νομίζω ότι αυτό σίγουρα πρέπει να είναι μέσα στην δεκάδα. Ναι. Για τον Γιουνές, επειδή αγωνίστηκε στην ίδια θέση, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε με 3 γκολ στο πρωτάθλημα, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Εντάξει, εμείς είμαστε διαφορετικοί λίγο. Αυτός είναι επιθετικός που περιμένει η μπάλα για να βάλει γκολ. Εσύ είσαι πιο συμμετοχικός, ναι. Ναι, περιοχή. Εντάξει, είναι πιο πολύ τώρα που πιο πολλές ομάδες έχουν ένα τέτοιο παίκτη και στην άκρη έχουν οι παίκτες που έχει Άρη που ναι. Πρέπει να δημιουργήσουν οι ευκαιρίες. Ναι. Και για να πάμε λίγο σε σένα, είσαι τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην Κισβάρντα, αν δεν κάνω λάθος είστε και στην πρώτη κατηγορία πλέον. Ναι. Είμαστε τώρα μισό χρόνο εδώ, στην Α. Εντάξει, όπως είπα και παλιά, είναι μια καινούργια ομάδα που βρίσκεται πρώτη φορά τώρα στη πρώτη κατηγορία. Δεν πήγαμε καλά, είχαμε ένα μήνα που παίξαμε 4 παιχνίδια που κερδίσαμε και παίξαμε ισοπαλία, όλα τα άλλα χάσαμε. Τώρα ήρθε ένα χ με βίντεο τον, αλλά πάλι δεν ήταν καλή η εικόνα μας. Την ομάδα που έπαιξε η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ φέτος. Ναι. Και εντάξει, το ξέραμε την αρχή ότι θα παλέψουμε για να σώσουμε την κατηγορία, θα δούμε. Η επιστροφή σου στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο έχεις μέσα στο μυαλό σου ή ακόμα όχι? Να σου πω αλήθεια, το σκέφτηκα τώρα τελευταία. Ναι. Το σκέφτηκα πολύ, θα δούμε. Αν μπορεί να γίνει, άμα θα γίνει δεν ξέρω, αλλά το έχω πάντα. Γιατί πέρασε πολύ καλά. Ωραία Μπράνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια στην φετινή σεζόν με την Κισβάρντα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.